στην άκρη του νήματος για την αναθέρμανση των ελληνολιβικών σχέσεων και την αποκατάσταση του ρόλου της Ελλάδας στη Βόρεια Αφρική, αναζήτησαν χθες στην Τρίπολη ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος και η πολιτική ηγεσία της χώρας. Μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, δηλωτικό της επιθυμίας της Λιβύης για επανεκκίνηση των παραδοσιακών σχέσεων με την Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασαν στον Δημήτρη Αβραμόπουλο τη βούληση για επανέναρξη της συνεργασίας σε μια σειρά τομείς, όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές, η άμυνα, η διαχείριση λιμένων, η υγεία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα χρόνο μετά την ανατροπή του συνταγματάρχη Καντάφη, η Λιβύη ακόμη αναζητεί το δρόμο της. Και στη δύσκολη αυτή πορεία προς την ομαλότητα, η Ελλάδα στέκεται δίπλα στο λιβικό λαό. Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα των ελληνολιβικών σχέσεων ως η είσοδος ή αν θέλετε μία των εισόδων της Λιβύης προς την Ευρώπη. Αλλά και η Λιβύη μπορεί να λειτουργήσει ως η πύλη της Ελλάδος προς την Αφρική. Στη διάρκεια των συνομιλιών ρυθμίστηκε οριστικά και η εκκρεμότητα με την οφειλή του Λιβικού κράτους σε νοσοκομεία και ξενοδοχεία της Ελλάδας, που φιλοξένησαν 6.000 τραυματίες της εξέγερσης και άγγιζε 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συμφωνήθηκε να συγκληθεί ελληνολιβικό επιχειρηματικό συνέδριο έντος του 2013. Το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ δεν εξετάστηκε αναλυτικά, καθώς συνεχίζουν να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από τη λιβική πλευρά. Πριν αναχωρήσει από τη Λιβύη, ο κ. Αβραμόπουλος συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Τρυπόλεως και μέλη της ελληνικής παροικίας, που παρέμειναν στη Λιβύη υπό δύσκολες συνθήκες και μετά την εξέγερση.